θέση του Κιχοβάη Ντούκα. Όλα τα λόγα στις σειρές του σχέτημα για τη μεγάλη αναμέτρηση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της 7ης υποδρομίας Χιβελόγιο Γεωργίου Βασιλιά 2017. Η μαχή αρχίζει από το start με τον άρχο που να θέτει την προπονητή, ενώ ο Λεβάντες δεν είχε πολύ καλή κίνηση. Ακολουθεί τώρα στο μέσο του ομίλου με τον άρχο που να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ακολουθεί από τη δεύτερη θέση ο Πουάρ Μιλιονέρ. Στη συνέχεια είναι η μικρή στιγμή που ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Χαβάη Καζανόβα. Τώρα ο Λεβάντες βελτιώνει τη θέση, τον οποίο είναι και ο Σερθέο Ρετσάν με Χαβάη Ντούκα. Ακόμα πιο πίσω, πλησιάζοντας το 600 με τον Άουαρ Χόπ να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται του Πουάρ Μιλιονέρ, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω, τώρα ο Λεβάντες προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του. Βρίσκεται, φαίνεται να βρίσκεται υποπίσει σε αυτό το σημείο. 500 Άουαρ Χόπ στην πρωτοπορία. Δύο μήκη μπροστά από το Πουάρ Μιλιονέρ. Ο Ρετ Σαν περνά στην τρίτη θέση. Η μικρή σειρά στην τέταρτη. Ο μοναμάχος είναι στην εσωτερική, το φαβορί είναι πολύ πίσω. Πουάρ Μιλιονέρ έχει περάσει στην πρωτοπορία τώρα και προηγείται. Δύο μήκη. Ο Ρετ Σαν έχει περάσει στην δεύτερη θέση. Και όπως προσπαθεί ο μονομάχος με τον Πουάρ Μιλιονέρ στο πλεόκτημα. Ο Ρετ Σαν έχει τις δυνάμεις, ακολουθεί αυτό το ρυθμό. Τα άλλα λόγω έχουν μείνει πίσω. Πουάρ Μιλιονέρ και Ρετ Σαν. Πουάρ Μιλιονέρ και Ρετ Σαν. Μέχρι τέλους Πουάρ Μιλιονέρ, Ρετ Σαν και Πουάρ Μιλιονέρ. Και όπως μικρή στη Ριάννα και μίστη Γαστόρ, μεγάλες εκπλήξεις. Μεγάλες εκπλήξεις. Βλέπουμε εδώ το Πουάρ Μιλιονέρ, ο οποίος είχε το πλεονέκτημα. Όμως ο Ρετ Σαν, στα τελευταία φουλέ, περνά, κερδίζει την υποδρομία, τη μεγάλη υποδρομία του Γεωργίου Βασιλιάδη. Λίγο να δούμε την επανάληψη. Τέφυγε από την αρχή καλά ο Λεβάντες και μένει πίσω, όπως πίσω έμεινε και ο Σερθέο. Γρήγορη κίνηση έχει ο Άρχο, ο οποίος θα προηγηθεί και θα ακολουθήσει ο Πουάρ Μιλιονέρ στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια είναι η μικρή Στυλιάνα, ο Χαβάη Καζανόβα. Εξωτερικά τώρα ο Λεβάντες προσπαθεί κάπως να βελτιώσει τη θέση του, ενώ ο Σερθέο έμεινε από την αρχή πίσω. Βλέπουμε τον Άρχο στην πρωτοπορία, ο Πουάρ Μιλιονέρ ακολουθεί από τη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Χαβάη Καζανόβα, μικρή Στυλιάνα, ο Λεβάντες, στην εσωτερική ο Ρετ Σαν, ο οποίος κερδίζει έδαφος σε αυτό το σημείο. Ο πίσω είναι και ο μονομάχος, τον βλέπουμε και ο Σερθέο και ο Φλάι Λαρίων. Εδώ ο Πουάρ Μιλιονέρ κάνει την επίθεση του και περνά στην πρωτοπορία. Αυτό το ανέβασμα ακολουθεί μόνο ο Ρετ Σαν. Τα δύο άλογα ξεφεύγουν, θα παλέψουν μέχρι τέλους. Εδώ συγκλίνουν Ρετ Σαν και Πουάρ Μιλιονέρ. Και πιο πίσω μεγαλώνει η εκπλήξη με την παρουσία και της Μίστη Γαστόν σε αμοιβόμενη θέση.